Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραπέμπει και πάλι την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας του χιτά του νησιού μας. Ο χρόνος έτρεξε και οι αρμόδιοι πολιτικοί φορείς με τις ενέργειές τους δεν στάθηκαν ικανές να τον σταματήσουν. Η σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου, Γιάννης Ποτόσκιν, ήταν είτε να κλείσει ο χώρος υγειονομικής σταφής, είτε να ευθυγραμμιστεί με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα. Επειδή τίποτα από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς πολιτικές σκοπιμότητες δεν αξιοποίησαν έτοιμες μελέτες για το νέο χώρο, η Επιτροπή παραπέμπει στο εδόγειο τη χώρα μας. Για τις ενέργειες που έχει προβεί μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, αναφέρθηκε με δηλώσεις στο Ιόνιαν Channel ο πρόεδρος του, Ανδρέας Ξένος. Απλά ζούμε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Οι διαδικασίες αυτές έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2010. Στην 28 του Οκτώβρη του 2010 στέλνει προειδοποιητική επιστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια, αφού γίνανε οι απαντήσεις, δοθήκαν οι απαντήσεις, στις 26 του Γενάρη του 2012 στέλνει αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή στάδιο προδιαδικασίας. Φώναζα εγώ πάντα ότι ο χιτάς στο σκοπό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ακίνθου και εννοούσα ότι αφενός κινδυνεύει να βρεθεί στη θάλασσα και αφετέρου να παραπευθούμε και να πέσει ένα πρόστιμο γύρω στις 30.000 ευρώ την ημέρα. Βγήκαμε έξω από όλα τα χρονοδιαγράμματα που δώσαμε. Είμαστε αφαιρέγγυοι και αναξιόπιστοι σαν Ελλάδα και σαν Ζάκυνθος. Εκτός χρονοδιαγράμματος το έργο που με τα δυσκολίες εξασφαλίστηκε στο χιτά και αυτό διότι είχαμε 4 διακοπές εργασιών, διότι οι χρηματοδοτήσεις έτρεχαν με πολύ αργό ρυθμό, έχει πάρει παράταση το έργο μέχρι 31/12 του 12 και πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναπάρει πάλι παράταση εάν οι χρηματοδοτήσεις δεν τρέξουν. Και επίσης, όσον αφορά για τα νέα έργα και το νέο χώρο υγειονομικής σταφής, αφού καταθέσαμε την πρώτη μελέτη, αφού εξηγήσαμε γιατί βιαζόμαστε, γιατί καταθέτουμε και ότι ο χώρος θα λειτουργήσει σαν χώρος υγειονομικής σταφής των υπολοιμάτων από την πρώτη μέρα, σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και παράλληλα προχωρούμε στη διαδικασία για την μονάδα επεξεργασίας, δεν γίναμε πιστευτοί από το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2011, απορρίφθηκε και μας είπαν προχωρήστε στην μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση που θα περιέχει μονάδα και χώρο για τα υπολείμματα. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2011 και τον Νοέμβριο του 2011 εμείς καταθέσαμε αυτή την ολοκληρωμένη μελέτη. Από τον Νοέμβριο του 2011 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση. Και όταν λέω απάντηση, θα έπρεπε η αποκεντρωμένη διοίκηση ή να έχει δώσει τους περιβαλλοντικούς όρους για να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια, δηλαδή τη διεκδίκηση της χρηματοδότησης μέσω των μελετών, ή να έχει απαντήσει ότι δεν υπογράφει και αρχίστε πάλι οι διαδικασίες από την αρχή. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν συμβεί. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επανήρθε και είπε ότι δεν υπογράφει, δεν εγκρίνει και μάλιστα στην εισήγηση ήταν να επεκταθεί ο υφιστάμενος κοιτά. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανένας ότι όλα αυτά που φωνάζαμε τα τελευταία 4 χρόνια και πιο επιτακτικά τα τελευταία 2 χρόνια τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας.